την υπερπληρωμή ποσού υπό τη μορφή κοινωνικής σύνταξης σε άτομα τα οποία είχαν αποβιώσει, καταγράφει στην ετήσια έκθεσή της για το 2012 η Γενική Ελέκτρια Χριστάλα Γιορκάτζη. Σύμφωνα με την έκθεση, μέχρι τις 27 Μαΐου του 2013 εκκρεμούσαν υπερπληρωμές κοινωνικής σύνταξης συνολικού ύψους 618.929 ευρώ, από το οποίο ποσό ύψους 308.409 ευρώ αφορά σε υπερπληρωμές σε άτομα που στο μεταξύ έχουν αποβιώσει. Από σχετικό έλεγχο που διενήργησε η ηλεκτρική υπηρεσία, προέκυψε ότι ένας από τους λόγους δημιουργίας των υπερπληρωμών είναι η απόκρυψη από τους αιτητές κατά την υποβολή της αίτησής τους για εξέταση πληροφοριών για τυχόν απουσία τους εκτός Κύπρου και για τυχόν λήψη σύνταξης ή άλλης παρόμοιας πληρωμής από οποιαδήποτε πηγή και η μη διερεύνηση από τις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων της διαμονής τους στην Κύπρο. Τις αναφορές της ηλεκτρικής υπηρεσίας σχολίασε στον Αντένα ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Θεοφάνης Τρίφωνος. Αν αναλογιστούμε ότι κάθε χρόνο πληρώνεται ένα ποσό πέραν των 70 εκατομμυρίων για συντάξεις, αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για συγκριτικά ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Οι υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων, παρά το γεγονός ότι όχι τρεις και ο Κούκος έχουν μείνει, δυο και ο Κούκος, συνεχίζουν να βελτιώνουν τους ελέγχους τους οποίους διενεργούν. Ανέφερε επίσης ότι εκεί όπου διαπιστώνεται ότι πρόσωπα έλαβαν κοινωνική σύνταξη με ψευδείς παραστάσεις ή αποσιώπηση ουσιώδους γεγονότος, χωρίς να τη δικαιούνται, τότε λαμβάνονται μέτρα συμπεριλαμβανομένων και δικαστικών για επιστροφή της υπερπληρωμής.